Μόνο που δεν ενδιαφέρει αυτούς που τους μαύρισαν σε εκλογές είναι ποιος θα μπει και ποιος θα βγει στην κυβέρνηση. Δεύτερη παρατήρηση, μέχρι τώρα ήξερα τα στελέχη των κυβερνητικών κομμάτων όταν τους ρωτάνε για ανασχηματισμό να παραπέμπουν στον Πρωθυπουργό. Ναι. Τώρα βλέπω την κυρία Βούλτεψη κατηγορηματικά να λέει δεν θα γίνει. Όχι, μα δεν λοιπόν, μιλάει για το συγκεκριμένο άτομο, όχι ο ανασχηματισμός. Και το τρίτο. Ήξερα. Δεν περνάει από το μυαλό σα, ήξερα. Να. Εσεί κάνετε. Σου λέει ο Δημήτρης. Μπορώ. Εσείς κάνετε το. Μπορώ χωρίς να. Μπορώ χωρίς να φωνάζουμε. Δεν το κάνω εγώ. Ένα λεπτό με συγχωρείτε. Καταρχήν, κύριε Παπαδημούλη, συγχαρητήρια και δημοσίως για την εκλογή. Αλλά να τελειώσω. Λοιπόν, και το τρίτο, ήξερα ότι μέχρι τώρα. Αυτό ένα δημοσιογραφικό ρητό ότι οι υποτιμήσεις και οι ανασχηματισμοί δεν μπορούν να αναγγέλλονται. Χθες χάθηκε και αυτό. Πάει. Ο κύριος Βενιζέλος προανήγγειλε ανασχηματισμό και μάλιστα λέει, έστειλε και τον κύριο Σαμαρά σε μια κοινωνική επίσκεψη και προέδρεψε και ο ίδιος στη σύσκεψη. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ακούστε να δείτε. Ας μιλήσουμε πολιτικά λίγο. Πολιτικά μιλώ. Ο κύριος Βενιζέλος πήγε το κόμμα από το 20 που το παρέλαβε όταν έφυγε ο Παπανδρέου στο 12. Τώρα το πήγε στο 8. Και τον βλέπω να δηλώνει και να κινείται και τα λοιπά ως πρωθυπουργεύον σαν να έχει θριαμβεύσει σε εκλογές. Συγχωρείτε, αυτό παραβιάζει την κοινή λογική. Τώρα, για την ουσία μπορούμε να μιλάμε χωρίς να διακόπτομαστε. Εγώ μίλησα ελάχιστα όμως, χρονομετράτε, γιατί έχω να απαντήσω. Ναι, χρονομετράμε, ναι. Λοιπόν, τώρα η ουσία του θέματος ποια είναι. Η ουσία του θέματος είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μία πολιτική η οποία προκαλεί τεράστια προβλήματα στον κόσμο. Είδαμε προηγουμένως την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Υπάρχουν και άλλα το ίδιο σοβαρά και χειρότερα. Και υπάρχει πολιτικό πρόβλημα όταν τα δύο κόμματα που στηρίζουν στην κυβέρνηση στις άκρως πολιτικές ευρωεκλογές που τις πολιτικοποίησαν και αυτά. Βάλανε σκληρά διλήμματα και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Άθροισαν 31%. Ναι. Άρα, αν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε, κατά τη γνώμη μου σοβαρό, είναι με βάση το μήνυμα των ευρωεκλογών και μέχρι να γίνουν εθνικές εκλογές που δεν θα αργήσουν, τι πρέπει να αλλάξει στην ουσία της πολιτικής. Με βάση το αποτέλεσμα. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Κύριε, εσείς δεν είχατε πει ότι αν το άθροισμα των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν. Κύριε Σταθάκη. Όχι, εδώ, ο κύριος Παπαδημούλης το έχει πει αυτό. Δεν το έχει πει ο κύριος Σταθάκη. Εμείς τον κύριο Σταθάκη είχαμε ακούσει, αλλά μπορεί να πει.